μιλάμε όμως στη συγκεκριμένη στιγμή, μην το αναγάγουμε για την τεράστια μεταρρύθμιση η οποία έχει γίνει, γιατί πρωτοβάθμια πάνω από 100 τοπικές μονάδες υγείας, δηλαδή είναι κάτι ανύπαρκτο, κύριε Θεοδωσάκη. Ανύπαρκτο δεν είναι, αλλά υποβαθμισμένο τότε... είναι, κύριε Δημητρακόπουλε. Εσείς το λέτε ότι είναι υποβαθμισμένο, κύριε Θεοδωσάκη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε συγχαρητήρια σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα έδωσε συγχαρητήρια για αυτή τη μεταρρύθμιση. Και εσείς έρχεται εδώ πέρα και την ιδωρείτε και την ισοπεδώνετε. Εντάξει τώρα, να είμαστε λίγο σοβαροί. Σε τηλεοπτικές εκπομπές μας ακούει κόσμος. Και αυτό είναι το καλό, ο οποίος κρίνει το ποιος είναι υπερβολικός και το ποιος δεν είναι υπερβολικός. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν μιλάμε σε μια αίθουσα οι δυο μας ή οι παρευρισκόμενοι για να συζητήσουν τα θέματα υγείας, μας ακούει ο κόσμος. Μάμα μου λέτε ότι πάνω από φόβο και εγγράφονται στη στομή, κύριε Θεοδωσάκη, επειδή μιλάτε με 5 ανθρώπους και σας το είπαμε. Γιατί οι γιατροί δεν υπάρχουν και τόμοι το να μεταφέρουμε 5 έπιπλα από τα νοσοκομεία με ελάχιστο προσωπικό και μεταφερόμενο προσωπικό από τα νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ποιο προσωπικό από τα νοσοκομεία, κύριε Θεοδωσάκη? Φτάνουν και τα ψέματα. Φτάνουν και τα ψέματα. Ποιο έφυγε από το νοσοκομείο για να πάει σε τομή, κύριε Θεοδωσάκη? Σας προκαλώ να μιλήσετε με ονόματα πόλη και στοιχεία. Ποιο έφυγε από το νοσοκομείο? Επειδή είναι προσωπικά δεδομένα και δεν πρέπει να μιλάμε ονόματα. Είναι ντροπή αυτό, κύριε Θεοδωσάκη. Ντροπή. Έχουμε κρατήσει ένα επίπεδο κουβέντα πολιτισμένη μέχρι στιγμή και κάνετε ό,τι μπορεί. Εσείς το ανεβάζετε. Μπορείτε να αποδείξετε το αντίθετο. Λοιπόν, κύριε Θεοδωσάκη, εσείς πετάτε λάσπη και δεν θα αποδείξω τώρα. Δεν προσφέρουν για αυτό το οποίο δημιουργηθήκανε. Θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά. Θέλει οικονομική στήριξη. Τώρα εντάξει, θέλει μια γενναιότητα ψυχής να παραδεχτεί ο άλλος ότι τα έκανε αυτή η κυβέρνηση, ρε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, άτε, τα έκανε η Κοινωνία. Τι να του πει. Κύριε Βρύσανε, μισό λεπτό. Θα πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο Βενιζέλιο περίπου 15 εκατομμύρια δώσανε για τους ανασφάλιστους. Αλλά ο κρατικός προϋπολογισμός, σας είπα και το ξαναλέω και το ξέρουν και η ίδια και η κυρία Μαυρομάτη και ο κ. Δημητρακόπουλος, δεν έχει δώσει δεκάρα. Δεν έχει δώσει δεκάρα. Δεν έχει δώσει δεκάρα τσακιστή. Είναι χρόνια που είμαι εδώ. Δεν έχει δώσει. Κάθε φορά ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, αλλά τρία χρόνια ανεβαίνει, λοιπόν, ο προϋπολογισμός. Αν μου επιτρέψετε μόνο και να πω, τελικός προϋπολογισμός σελίδα 17 εισηγητική έκθεση για την αφήστε, κύριε Βρύσανε, πόσα ήταν στο τέλος, λοιπόν, ο προϋπολογισμός. Ο αρχικός προϋπολογισμός του 19 είναι μειωμένος σε σχέση με τον τελικό του 18 κατά 2,49%. Ο αρχικός προϋπολογισμός με τον τελικό. Δεν είναι δικά μου. Και μόνο που κάθε χρόνο ο τελικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων είναι αυξημένο. 114 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 2014 και πέρυσι έκλεισε 168 εκατομμύρια που και εσείς αυτή η κυβέρνηση τα συνεχίζει. Όσο και αν θέλετε, κύριε Βρύσανε, να θέλετε να μηδενίζετε, εγώ εδώ έχω έρθει και επιτρέψτε μου, κύριε Δασκαλάκη, δεν είμαι υποψήφια, δεν θέλω να κάνω προεκλογικό λόγο, θέλω να ενημερώσω τους πολίτες της Κρήτης, για τους οποίους είμαι υπόλογη για τη θέση που είμαι, για το τι συμβαίνει και για το τι μπορεί να ζητούν που δεν το έχουμε κάνει. Επομένως, δεν μπαίνω σε τέτοιες λογικές. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και επίσης, επειδή φώθηκε ότι τα νοσοκομεία, αφήστε με, κύριε Δασκαλάκη, επειδή φώθηκε από τον κύριο Βρύσανε και από τους άλλους συνδικαλιστές των νοσοκομείων, τους εργαζόμενους, ότι τα νοσοκομεία λειτουργούν μόνο και το τονίζω, με την θέληση των εργαζομένων. Ναι, τα νοσοκομεία στηρίζονται στη θέληση των εργαζομένων, αλλά μην μηδενίζουμε, γιατί ειδικά για το πανεπιστημιακό. Αφήστε με το μειωμένο προσωπικό, βεβαίως, κύριε Βρύσανε, με στοιχεία, γιατί μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία και όχι αφοριστικά. Λοιπόν, με στοιχεία το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Από 1η-1η του 2015 έως σήμερα έχει προσλάβει 42 μόνιμους γιατρούς, 64 επικουρικούς γιατρούς, στο λοιπό προσωπικό 64 μόνιμους. Αφήστε με. Είναι θετικό τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι θετικό το ισοζύγιο. Όσο και αν θέλετε να το βγάλετε θετικό. Ισοζύγιο. Είναι θετικό. Αφήστε το, κύριε Βρύσανε. Αφήστε το, κύριε Βρύσανε. 64 είναι οι μόνιμες προσλήψεις λοιπού, 44 επικουρικού, 65 ο ΑΕΔ
και 155 καθαριότητα, φύλαξη και ζήτηση. Και δεν γίνανε αυτόματα, κύριε Θεοδωσιάδη. Σημερινά στοιχεία. Τίποτα. Ούτε για τους ανασφάλιστους, ούτε ότι έχουμε εργαζόμενους και όλοι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θέλετε. Επειδή ζητάτε το λόγο τόση ώρα, παρακαλώ. Συγγνώμη, ένα στοιχείο. Νοσηλευτές το 2018, 14 προσλήψεις μόνιμες. Αποχωρήσεις, μετατάξεις, συνταξιοδοτήσεις, 12. Αλλά προκηρύξαν γιατί. Γιατί υπάρχει η πίεση του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος. Σοβαρά. Υπάρχει σοβαρότατα. Και όχι ο υπάρχει όχι, κανένα σχεδιασμό για 10.000 δεν έχετε. Κανένα απολύτως σχεδιασμό. Και μάλιστα για να... και θα φύγουν άνθρωποι, θα έρθουν αρχιμητικά, αλλά δεν αλλάζει κύριε η ποσότητα των εργαζομένων. Ούτε εγώ τα ανακάλυψα, ούτε ο κύριος Ιγουμενίδης. Διαχρονικά είναι αυτά τα κενά και μεγαλύτερα. Αυξάνουν όμως, προφανώς γιατί συνταξιοδοτείται ο κόσμος, οι ανάγκες μεγαλώνουν και την ίδια ώρα αντί να, έχουμε, να προσθέτουμε μόνιμο προσωπικό. Κύριε Βρύσελ, αφισβητείτε τις 25.000 προσλήψεις, θα τις πω αναλυτικά. Κοιτάτε να δείτε. 25.000 θα αφισβητείτε. Εγώ να σας πω, τι ότι γίνανε. Ναι. Εγώ βλέπω στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στα νοσοκομεία της Κρήτης το 40% είναι κενές οργανικές θέσεις. Τις 25... πώς να το κάνουμε, είναι, είπα, κενές, ναι, μα είναι κενές. Μπορείτε κοιτά... να μπείτε στο BI και θα τα δείτε. Κοιτάτε να δείτε. Δεν χρειάζεται να λέμε. Εμείς βλέπουμε την καθημερινότητα. Και την ίδια ώρα τα μικρά νοσοκομεία. Υπάρχουν κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν ράτζα σε κλινικές και σε μεγάλα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα δεν υπάρχουν μονάδες αυξημένης φροντίδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ανοιγοκλίνουν χειρουργία στο Βενιζέλιο λόγω έλλειψη αναισθησιολόγων. Ανοιγοκλίνουν μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω ότι απολύεται, τελειώνει ο επικουρικός νοσηλευτής και δεν έχει να ανοίξει και κρεβάτι. Κύριε Βρυσάκη, συγγνώμη, επειδή κλείσανε. Αυτό είναι η ικανοτικότητα της αριστεράς. Επειδή κλείσανε. Επειδή με διακόψατε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι και όμως και λίγο να κάνουμε λίγο συζήτηση. Να κάνουμε. Να ολοκληρώσω. Εγώ λέω. Όταν πήγαμε στα στελέχη τα διοικητικά, τα ανώτατα στελέχη του Υπουργείου, δεν γνώριζαν τα κενά. Αυτή ήταν η πολιτική που, όπως είπα, στη ρήγνωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και με αυτά τα στελέχη συνεργάζεσαι τώρα, σε επίπεδο κυβέρνησης. Μην προκαλείτε, κύριε Κουμενίδη. Τα στελέχη του Υπουργείου. Τα στελέχη που κυβερνήσαμε λοιπόν πριν διαχρονικά, τα έχετε στην κυβέρνησή σας. Και από αριστερά, και από το Πασό, και από την Νέα Δημοκρατία. Όχι, λέω, όταν πήγε ο κ. Κουμενίδης πρώτη φορά βουλευτής. Εγώ λέω ότι εμείς κάναμε 25.000 προσλήψεις. Το αμφισβητείτε να τα πω ένα-ένα. Κύριε Κουμενίδη, θα σας θυμώσω. Θα σας θυμώσω λίγο. Θα σας θυμώσω λίγο. Το αμφισβητώ. Το μόνιμο προσωπικό δεν είναι τόσο. Το μόνιμο προσωπικό δεν είναι. Προφανώς. Δύο άνθρωποι μόνιμοι ήταν το 18 νοσηλευτικό προσωπικό. Αν αυτό δεν λέγεται κοροϊδία και υποκρισία. Πώς ήρθαν επικουρικό και ο ΑΕΔ. Κοιτάτε να δείτε, το επικουρικό και το ΑΕΔ είναι ανακυκλώσιμοι. Δυστυχώς, συνάδελφοί μας, που η πολιτική σας τους έτσι λέγατε και στους επικουρικούς που προκηρύχθηκαν οι θέσεις τους. Και είναι σε προκήρυξη. Δεν συμπληρώνονται όμως. Συμπληρώνονται. Κύριε Βρύσανη, κυρία Μαυρομάτη, μισό λεπτό. Κύριε Θεοδωσάκη, πάρτε τον λόγο. Αφήστε την τρομοκρατία στον κόσμο. Να πούμε το εξής. Ότι εδώ εκτιμώ ότι θέλουμε να μιλήσουμε για τα προβλήματα και τις θέσεις, τις απόψεις, τις προτάσεις που υπάρχουν για τη δημόσια υγεία. Εάν είναι να κάνουμε μια εκπομπή η οποία θα υπάρχει μια προβοκατόρικη διάθεση από κάποιους, πληροφορώ ότι... Τι εννοείτε, κύριε Θεοδωσάκη? Όχι, εννοώ από την κυρία Μαυρομάτη, γιατί πολύ ειρωνικά απευθύνεται σε εμάς. Και αν είναι να μιλήσουμε προβοκατόρικα, θέλω να προειδοποιήσω ότι μπορώ αυτό το παιχνίδι να το παίξω καλύτερα από τον καθένα. Μπορώ να το παίξω πολύ καλύτερα από τον καθένα. Ο προϋπολογισμός του κράτους για την υγεία, είτε το θένε είτε δεν το θένε, είναι κάθε χρόνο και μειωμένος. Αυτό μπορεί ο καθένας να το δει μέσα από τη διαφάνεια, μέσα από τον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Όντως λειτουργούν με το φιλότιμο των γιατρών. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Χρειάζεται να εφημερεύουμε πάρα πολύ παραπάνω, όχι μόνο από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και από τα ανθρώπινα πρότυπα. Mm-hmm. Τα μικρά νοσοκομεία, να θυμίσω ότι εφημερεύουν 30 μέρες το μήνα. Είναι αδύνατο να πούμε δεν εφημερεύουμε και αφήνουμε ακάλυπτες τις κλινικές μας γιατί νοσηλεύουμε κόσμο, γιατί είναι τμήματα πρώτης γραμμής που είναι εντελώς αδύνατο να γίνει αυτό. Με αποτέλεσμα βέβαια οι συνθήκες που δουλεύουμε να μην είναι καλές. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν, έχοντας επικουρικούς συναδέλφους, προφανώς και είναι ένας τρόπος να καλύπτουμε πάγιες ανάγκες σε ό,τι αφορά διαχείριση επιγόντων. Δεν μπορεί όμως ουσιαστικά να προχωρήσει ένα μικρό νοσοκομείο και να αποφορτίσει το μεγάλο, κάνοντας ας πούμε ειδικά ιατρία.
είναι μια πραγματικότητα και με το κομμάτι των ανασφάλιστων και με το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων και με το κομμάτι ακόμα των προσλήψεων που προσπάθησαν να γίνουν και έχουν μπει σε έναν δρόμο να γίνουν κάποιες προσλήψεις. Παραδέχτηκε η κυβέρνηση και είδε ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και προχώρησε και άλλαξε σχεδιασμό στο κομμάτι των επικουρικών και γιατρών και άλλου προσωπικού. Μάλλον δεν υπήρχαν δυνατότητες να γίνει μόνιμο προσωπικό. Ξέρουμε όλοι και υπάρχουν οι πιέσεις ότι αυτό που χρειάζεται το σύστημα υγείας είναι μόνιμο προσωπικό και ιατρικό. Από όλους τους νομούς της Κρήτης και από το Χανιά που είναι μεγαλύτερο το νοσοκομείο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Παραδείγματος χάρη, τμήματα που δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν στα Χανιά, παραδείγματος χάρη, έρχονται στο Βενζέλιο. Νομίζω πως τα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, για να μην είμαι υπερβολικός, μπορεί να έχουν γύρω στο 50% από τα άλλα νοσοκομεία τα περιφερειακά. Αλλά όταν πραγματικά. Και δεν ωραιοποιώ την κατάσταση. Δεν σημαίνει επειδή είπαμε ότι έχουν προσληφθεί αυτοί οι γιατροί που είπα πριν για το πανεπιστημιακό και αντίστοιχα υπάρχουν και στα άλλα νοσοκομεία, ότι αυτό σημαίνει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες. Ή μπορεί να έχουν καλυφθεί για το νοσοκομείο του Ρεθιμού που είπε πριν η κυρία Ελευθεριάδου. Έχετε μια από τις καλύτερες καλύψεις των οργανικών σας θέσεων σε γιατρούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι επαρκές το προσωπικό, διότι προφανέστατα αν είναι τρεις οι οριλά που είναι στην. Η κυρία Ελευθεριάδου, αυτό σημαίνει ότι 10 μέρες το μήνα θα πρέπει να εφημερεύουν, αφού 30 μέρες το μήνα εφημερεύει το νοσοκομείο. Άρα δεν θα πάρει ένα γιατρό από εκεί να δημιουργήσει θέμα. Από το όριο που θα έπρεπε να δουλεύουμε, έτσι να, okay. Να τα λέμε. Πραγματικά, γιατί αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα. Δεν το αμφισβητώ αυτό που λέτε. Δηλαδή, έτσι, και είναι και μια προσπάθεια στους καινούργιους οργανισμούς να δούμε τέτοιου είδους πράγματα. Οι εφημερίες καταβάλλονται πλέον. Ναι, καταβάλλονται. Είναι σημαντικό αυτό. Όμως. Αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει, γιατί αποδυναμώνει σε ένα άλλο νοσοκομείο. Αυτό που φροντίζουμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να το καλύψουμε. Για την Ιερά Πέτρα που έλεγα πριν, αναγκαστήκαμε να προκηρυχθεί σε μεγαλύτερη βαθμίδα για να είναι ένα κίνητρο. Όπως και στη Σιτία η καρδιολογική για να πληρωθεί προκηρύχθηκε Α και όχι Β για σε να είναι ένα σε κίνητρο. Σε αυτές τις κλινικές που λέτε δεν πήγαν τελικά γιατροί. Τώρα καλύφθηκε. Η παθολογική της Ιεράπετρας και έχει τρεις γιατρούς και μπορεί τέσσερις για να μπορέσει να λειτουργεί και να μην έχουν το φαινόμενο να μην καλύπτονται οι εφημερίες τους. Θέλω να πω ότι γίνονται προσπάθειες και επίσης ότι όπου σας ξαναλέω υπάρχει δυσκολία να προσελκύσεις προσωπικό τουλάχιστον για τους γιατρούς που έχουμε την ευχέρεια να είναι μεγαλύτερη βαθμίδα, να μπορείς να προκηρύξεις μεγαλύτερες βαθμίδες, αυτό γίνεται. Μάλιστα. Οι διαφορές που βλέπουμε εδώ πέρα στις εγγραφές έχουν να κάνουν με τη διαφορετική ημερομηνία που κάθε μία τοπική μονάδα υγείας ξεκίνησε τη λειτουργία της και τις αλλαγές στη σύνθεση του ιατρικού προσωπικού της που με τις συνεχείς προκηρύξεις που γίνονται αυξάνεται, άρα αυξάνει και η χωρητικότητα της κάθε τοπικής μονάδας υγείας. Δυστυχώς, στο Ρέθυμνο από τις τρεις τοπικές μονάδες υγείας που προβλεπόντουσαν, είμαστε στη μία. Περιμένουμε με την καινούργια προκήρυξη που θα γίνει εντός του μηνός του Απριλίου να έχουμε ενδιαφέρον και να ανοίξουμε και τις άλλες δύο. Ήταν λογικό ότι σε μία πόλη που πραγματικά απουσίαζαν δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με ένα κέντρο υγείας που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί, κυρίως ό,τι αφορά άλλες ειδικότητες, το να ξεκινήσει τη λειτουργία της μια τέτοια τοπική μονάδα υγείας θα προσέλκει πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών. Αναπτύσσεται συνεχώς η ομάδα υγείας εκεί, απαρτίζεται από υψηλής ποιότητας ανθρώπους, επιστημονικό δυναμικό, αγκαλιάζεται από τον κόσμο, αναπτύσσει δράσεις και στην κοινότητα. Εδώ δεν θέλουμε να αναπαράγουμε με τις τοπικές μονάδες υγείας ένα ξεπερασμένο, παροχημένο μοντέλο ιατρείων που απλά κάνει συνταγογράφηση ή αντιμετωπίζει κάποια έκτακτα. Θέλουμε να έχουμε ένα κοινοτικό προσανατολισμό, θέλουμε να έχουμε μια έμφαση στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας.